πάμε και στη Μόσχα. Θανάση, μιλάμε μεν για ναυάγιο, αλλά είμαστε λίγο μπερδεμένοι ως προς το τι συνέβη. Ο Χαφτάρ έφυγε, μαθαίνουμε. Ο Ερντογάν επιστρέφει απειλές για στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη. Και την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σπέβδει με διαρροές να καλύψει το Χαφτάρ για να πει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτε ακόμη. Καλησπέρα λοιπόν από τη Μόσχα, όπου οι προθεσμίες που δίνονται στον κύριο Χαφτάρ διαρκώς αλλάζουν. Θυμίζω ότι ο Σεργέη Λαυρόφ, ως Υπουργός Εξωτερικών, είχε μιλήσει για το πρωί σήμερα. Ενώ λοιπόν το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με δηλώσεις αξιωματούχων του σε όλα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, τα οποία φυσικά δεν γράφουν τίποτε τυχαία, μιλά για συνεννοημένη αναχώρησή του από τη Μόσχα, καθώς έχει πάρει 48ωρη προθεσμία, ώστε να έχει τον χρόνο, όπως αναφέρεται, να συζητήσει με φυλές και ομάδες της Λιβύης που στηρίζουν τον εθνικό στρατό, τον οποίο διοικεί. Μάλιστα, κατά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο Χαφτάρ ήταν ικανοποιημένος εν γέννη από το τελικό κείμενο για την ανακοκή και η συζήτηση συνεχιζόταν για μερικές ενστάσεις του και όχι συνολικά επί της αρχής. Θανάση, μια απορία, γιατί όλα αυτά τα μαθαίνουμε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και όχι από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών? Παίζεται ένα διπλωματικό σκάκι, νομίζω, για πολύ δυνατούς παίκτες και σε αρκετά ταμπλό. Η Ρωσία και το Κρεμλίνο έχουν τη δυνατότητα να παίζουν τέτοιο παιχνίδι σε πολλά ταμπλό. Έχουμε ακούσει φυσικά για αυτή την ιδιωτική ρωσική πολεμική εταιρεία Wagner, η οποία πολεμά στο πλευρό του Χαφτάρ. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποστασιοποιηθεί επισήμως, λέγοντας ότι δεν εκπροσωπεί η συγκεκριμένη εταιρεία το ρωσικό κράτος, ούτε πληρώνεται από αυτό. Ναι. Όμως νομίζω ότι σίγουρα η συγκεκριμένη εταιρεία και οι άνδρες της δεν δρούν εναντίον των ρωσικών συμφερόντων, κάθε άλλο μάλιστα, και φαντάζομαι ότι με κάποιον μυστικό προφανέστατα τρόπο αυτοί οι άνθρωποι συντονίζονται. Το πιο αρμόδιο Υπουργείο για να έχει εικόνα για το τι συμβαίνει επί του πεδίου και των συγκρούσεων όπως αυτές διεξάγονται είναι λεστό άμυνας. Λοιπόν, Θανάση, να μείνουμε σε αυτά.